αδελφοί μου. Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδέλφια μου, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 880, σελίδα 880, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 880, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 880, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο. «Και μεθημέρας πάλιν εισήλθε εις Καπερναούμ και οικούστη ότι είναι εις οίκον. Και ευτείς συνήχθησαν πολλοί, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα και κήρυτεν εις αυτούς των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν φέροντες παραλυτικών βασταζόμενων υποτεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσεν εις αυτόν εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο και διατρυπήσαντες καταβιβάζωση των κράβατων εφού εκείτετο ο παραλυτικός. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει προς τον παραλυτικό, τέκνον συγκεχωρημένε είναι εις εαμαρτίες σου. Ήσαν δέτινες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών, δια τι ούτως λαλήτη αυτάς βλασφημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ημιείς ο Θεός. Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς δια του πνεύματος αυτού, ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς, είπε προς αυτούς, δια τι διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπον προς τον παραλυτικόν, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου, ή να υποσηκώθητη και έπαρε τον κράβατόν σου και περιπάτη, αλλά διαναγνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς τον παραλυτικόν. Προσέλεγω, σηκώθητη και έπαρε τον κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και ηγέρθη ευθύς και σηκώσας τον κράβατον, εξήλθεν ενώπιον πάντων και εξεπλήττον το πάντες και δόξαζον τον Θεόν λέγοντες ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Αμήν. Πόσο διαφορετικά, αδελφοί, οι τέσσερις άνθρωποι που περιέβαλαν τον Ιώβ στάθηκαν ενώπιον του Κυρίου και πόσο διαφορετικά οι τέσσερις αυτοί ή όσοι ήταν, οι οποίοι ήταν κοντά στον παραλυτικό, στάθηκαν κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν και σαν τον Ιώβ. Ο Κύριος βρίσκεται στην Καπερναούμ, κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών, κόσμος πολλής, πλήθος, όχλος γύρω του. Και τότε, αδελφοί, δεν είναι όπως είναι σήμερα, με θρανία, με έδρανα, πολιτισμένα πράγματα, ωραία. Τότε ήτανε όχλος. Πήγαινε όλος ο όχλος από που μπορούσε ο καθένας να πάει κοντά στον Ιησού για να ακούσει το λόγο. Και όπως ήταν εκεί μαζεμένοι όλοι για το λόγο του Κυρίου και ακούγανε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών, ήτανε μέσα εκεί στην οικία και ξαφνικά βλέπουν τη στέγη να καταστρέφεται, να πέφτει εκεί το ταβάνι και ξαφνικά με σκοινιά να κατεβάζουν ένα κρεβατάκι μπροστά στα πόδια του Ιησού και πάνω ένας παραλυτικός. Μα δεν μπορούσαν να περιμένουν απ' έξω να περάσει ο Ιησούς να θεραπεύσει τον παραλυτικό, έπρεπε να καταστρέψουν το σπίτι του ανθρώπου. Μα δεν γινότανε κάπως διαφορετικά, έπρεπε να γίνει έτσι. Αδελφοί αγαπητοί, ο Ιησούς λέει ο Λόγος του Θεού, είδε την πίστη τους. Βλέπετε, η πίστης είναι αυτή που οδηγεί τον κάθε έναν από εμάς. Η πίστη της γυναίκας του Ιώβ την οδήγησε να του πει, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου. Βλασφήμισε τον Θεό και πέθανε. Η πίστη των φίλων του Ιώβ άρχισαν, αντί να τον παρηγορούν, τελικά να τον ελέγχουν και να τον παροξύνουν. Η πίστη αυτών των φίλων του παραλυτικού όμως τους οδήγησε να τον κουβαλήσουν επάνω στη στέγη, να καταστρέψουν τη στέγη του σπιτιού
και να κατεβάσουν τελικά τον παράλυτο μπροστά στα πόδια του Ιησού. Η πίστη τους τους οδήγησε ότι πρέπει όχι να περιμένουν τον Ιησού να πάει προς το μέρος τους, αλλά αυτοί να φέρουν τον παραλυτικό στα πόδια του Κυρίου. Αδελφοί, σήμερα ο Κύριος μας δίνει τον τρόπο και το δρόμο της ευλογίας. Πώς πρέπει να προσεύχομαι για τον αδελφό μου που έχει ανάγκη. Σήμερα ο Κύριος, αδελφοί, με αυτό το λόγο μας αυξάνει την πίστη. Μας δίνει τρόπους ευλογίας. Πώς όταν ακούω τον αδελφό να μου λέει, αδελφέ μου, σε παρακαλώ προσευχή σου για μένα, πώς πρέπει να προσεύχομαι και με τι σοβαρότητα, με τι επιμέλεια και τι υπευθυνότητα. Γιατί είναι ανεύθυνο να πω, αμήν αδερφέ, θα προσευχηθώ για σένα. Και όπως το είπα, έτσι το ξέχασα. Ξέρετε πόσες φορές μου έχει συμβεί? Πάρα πολλές φορές και ντρέπομαι γι' αυτό, αδερφοί. Ήρθε ο Κύριος, αδέλφια μου, όταν λέμε θα προσευχηθούμε για κάποιον, να το λέμε με επιμέλεια, υπευθυνότητα και με βάρος μέσα στην καρδιά. Είναι ένα βάρος που ο Θεός το βάζει μέσα μας για προσευχή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κατεβάσαν τον παραλυτικό πάνω στο κρεβατάκι του, στα πόδια του Ιησού. Ο Κύριος, αδελφοί, το πρώτο πράγμα που είδε δεν είναι τον παραλυτικό, είναι την πίστη των ανθρώπων αυτών. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, καθώς βλέπει την πίστη αυτών, γυρνάει προς τον παραλυτικό και του λέει, τέκνον, συγκεχωρημένε είναι η σε εαμαρτία σου. Μα Κύριε, εμείς δεν τον φέραμε για να τον συγχωρέσεις. Εμείς τον φέραμε για να τον κάνεις καλά. Αλλά βλέπετε, αδελφοί, η πρώτη ασθένεια την οποία ο Ιησούς βλέπει είναι πέρα από το σώμα αυτό. Η πρώτη ασθένεια που κοιτάζει να θεραπεύσει ο Ιησούς είναι η αμαρτία, άλλωστε γι' αυτό ήλθε στον κόσμο. Ο σκοπός του ερχομού του Ιησού επάνω στη γη ήταν να συγχωρέσει αμαρτίες. Ήταν να σώσει τον άνθρωπο. Ήταν να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το θάνατο. Είναι να μεταφέρει τον άνθρωπο εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ήταν να θεραπεύσει την ψυχή. Λινάριον καπλίζων δεν θέλω σβέσει. Και κάλαμον συντεθλασμένον δεν θα τον καταστρέψω. Αδελφοί, αγαπητοί, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς ενδιαφέρεται πρώτον για τον άνθρωπο. Και όταν είδε την πίστη των ανθρώπων αυτών ο Ιησούς, αδελφοί, αμέσως συγχώρεσε την αμαρτία του. Γιατί δεν ήταν το ίδιο αυτός ο παραλυτικός με τον Ιώβ. Στον Ιώβ, όπως είπαμε και μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν άνευ αιτίας. Στον παραλυτικό όμως ο Ιησούς βλέπει αμαρτίες και του λέει, συγκεχωρημένε είναι η σε εαμαρτίες σου. Βεβαίως το ότι κάνει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει μοναδικό αποτέλεσμα, έχει πολλαπλά αποτελέσματα. Ακούγοντάς τον οι γραμματείς εκεί και οι καθήμενοι, αμέσως άρχισαν οι διαλογισμοί. Πω, διατί τούτος λαλίτη αυτάς βλασφημίας, και ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός? Ποικίλα τα συναισθήματα, αδελφοί, εκείνη την ώρα. Άλλοι σκέφτονται ότι ο Κύριος δεν θεράπευσε τον παραλυτικό ενδεχομένως. Άλλοι ακούνε τον Κύριο να λέει, συγκεχωρημένη είναι η σε αμαρτίες σου, και εκνευρίζονται και θυμώνουν. Και τι είναι αυτά που ακούμε?
Και ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίας. Πολλά τα συναισθήματα, αδελφοί. Αλλά όμως, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν λειτουργεί συναισθηματικά, αδελφοί, γιατί ο σκοπός του είναι να σώσει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και βεβαίως, καταλαβαίνει τους διαλογισμούς των ανθρώπων. Όπως βλέπει την πίστη των ανθρώπων που έφεραν τον παραλυτικό ενώπιόν του, με τον ίδιο τρόπο διαβάζει και τους διαλογισμούς των γραμματέων και των ανθρώπων που κάθονται γύρω και τους λέει, γιατί διαλογίζεστε τέτοια πράγματα στις καρδιές σας, τι είναι πιο εύκολο να πω, τι είναι πιο εύκολο να πω σε αυτόν τον άνθρωπο τον παραλυτικό, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου ή να του πω σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Αδελφοί, είναι φοβερός ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο Ιησούς στους γραμματείς. Με μία φράση τους δίνει ένα σωρό μηνύματα. Ένα σωρό μηνύματα. Πρώτα απ' όλα τους λέει ότι μου είναι πολύ πολύ εύκολο να θεραπεύσω αυτόν τον άνθρωπο τον παράλυτο, αλλά είναι τελικά δυσκολότερο να συγχωρήσω αμαρτίες. Μα πώς είναι δυνατόν, Κύριε, είναι πιο δύσκολο να συγχωρέσεις αμαρτίες παρά να θεραπεύσεις ασθένειες. Και αδελφοί, αν το καλοσκεφτούμε, πράγματι είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση που τους δίνει ο Ιησούς. Αλλά απ' την άλλη μεριά, σκεφτόμενοι την ανθρώπινη φύση μας, πράγματι η ερώτηση του Ιησού είχε πολύ μεγάλη βάση. Γιατί ο άρρωστος που πονάει και υποφέρει, το μόνο που σκέφτεται και ζητάει από το Θεό εκείνη την ώρα είναι, Κύριε, θεράπευσέ με. Έχετε ακούσει πολλούς ασθενείς την ώρα που είναι ασθενείς, αντί να λένε, Κύριε, θεράπευσέ με, να λένε, Κύριε, συγχώρεσέ με. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν. Ξέρετε πότε έρχεται το Κύριε, συγχώρεσέ με? Όταν περνάει ο καιρός και αρχίζει ο άνθρωπος και συνειδητοποιεί ότι ίσως να είναι και αμαρτωλός. Έχετε δει τους λεπρούς όταν πηγαίνανε στον Ιησού να λένε, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Θυμάστε το Βαρτίμαιο τον τυφλό να ζητάει και να λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με. Όχι. Όλοι πρώτα ζητάνε το ανθρώπινο και το επίγειο και αυτό που κάνει το σώμα να υποφέρει. Αλλά αυτό που κατευθείαν, αδελφοί, όταν ο Κύριος στρέφει το βλέμμα του στον ασθενή, δεν είναι η αρρώστια. Όταν ο Κύριος με βλέπει άρρωστο, δεν βλέπει την αρρώστια μου πρώτη. Βλέπει την αμαρτία μου πρώτη, γιατί αυτό τον ενοχλεί. Η ενόχληση στα μάτια του Ιησού όταν βλέπει έναν ασθενή δεν είναι η αρρώστια, είναι η αμαρτία. Αδελφοί αγαπητοί, όταν μας βλέπει ο Ιησούς, την αμαρτία μας βλέπει. Αλλά είναι δυσκολότερο εις αυτόν να συγχωρήσει την αμαρτία παρά να δώσει θεραπεία. Γιατί υπάρχει το ανθρώπινο εμπόδιο. Για να συγχωρεθεί η αμαρτία πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να μετανοήσει. Πρέπει ο άνθρωπος να θέλει να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Θυμάμαι μια φορά, αδελφοί, που ήμουνα μικρός, πρέπει να σας το έχω ξαναπεί, είχαμε έλθει στην Εκκλησία του Χριστού, ήταν περίπου 83-84, ένα χρόνο αφού του είχαμε πιστέψει, και ο πατέρας μου ακόμα κάπνιζε. Και φτάνουμε λοιπόν στην Εκκλησία, και όπως παρκάρουμε το αυτοκίνητο κάτω, ήμασταν οι δυο μας με τον μπαμπά μου, και μου λέει, Δίνο μου, να προσεύχεσαι κι εσύ, αν θέλει ο Θεός, να μου κόψει το τσιγάρο. Εγώ ήμουν μικρός τότε, δεν σκέφτηκα, και πιστεύω ο Κύριος μίλησε, ούτε και το θυμάμαι δηλαδή, να σας πω την αλήθεια,
Και του λέω, μπαμπά, ο Κύριος θέλει, εσύ θέλεις. Και πράγματι, αδελφοί, ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος λέει μηχανικά το στόμα του, Κύριε, συγχώρεσέ με, αλλά θέλει πράγματι να αφήσει την αμαρτία του. Γι' αυτό, αδελφοί, πολλές φορές κάνουμε δύσκολη τη θέση του Ιησού απέναντί μας. Αλλά βλέπετε ότι οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν, πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν στη ζωή μας. Δεν βλέπουμε πουθενά εδώ ο παραλυτικός να φωνάζει «Μετανοώ, Κύριε!». Αλλά βλέπουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτών, ποιον, των ανθρώπων που τον έφεραν τον παραλυτικό μπροστά στον Κύριο, είδε ο Κύριος την πίστη τους και τους συγχώρεσε τις αμαρτίες. Βλέπετε, αδελφοί, πόσο σημαντικό ρόλο παίζεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, όταν είσαι πλησίον του ασθενούντος. Όταν είσαι πλησίον σε κάποιον που υποφέρει, πόσο σημαντικό ρόλο παίζεις. Πρέπει, αδελφοί αγαπητοί, να θέλω και να διεγείρει την καρδιά μου ο Λόγος του Θεού, να φέρω τον ασθενή ενώπιον του Κυρίου. Όταν έχεις κάποιον στην οικογένειά σου μέσα που ασθενεί και υποφέρει, βοήθησέ τον να πάει ενώπιον του Θεού. Αν δεν μπορεί, πήγαινε τον εσύ. Τον βοηθάς και την ψυχή του να σώσει, αλλά και το σώμα του, εάν θέλει ο Θεός να θεραπευθεί. Και αγαπητοί αδελφοί, αφού τελειώνει τους λόγους ο Ιησούς προς τους γραμματείς και τους λέει, τι είναι ευκολότερο να πω, συγκεχωρημένα είναι η σέα αμαρτία σου, ή να του πω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Αλλά για να γνωρίσετε ότι έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, γυρνάει προς τον παραλυτικό και του λέει, και τώρα λέγω προς σε, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και σηκώθηκε εκείνη τη στιγμή. Σηκώθηκε εκείνη τη στιγμή, σήκωσε το κρεβάτι του και εξήλθε μπροστά σε όλους. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας έχει εξουσία πάνω σε όλα. Έχει εξουσία πάνω σε σένα, έχει εξουσία πάνω σε μένα, έχει εξουσία πάνω στην Εκκλησία του την Αγία, έχει εξουσία παντού. Το θέμα είναι, αδελφοί, ο άνθρωπος να θέλει αυτή την εξουσία να πάρει σάρκα και οστά μέσα στην προσωπική του ζωή. Και ταυτόχρονα, αγαπητοί αδελφοί, βλέπετε πόση δύναμη έχει η πίστη των ανθρώπων αυτών που θέλουν να βοηθήσουν τον άνθρωπο αυτόν που έχει ανάγκη τον Ιησού. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε με διαφορετικό μάτι το τι συμβαίνει γύρω μας, στους εαυτούς μας και στα αδέλφια μας. Όταν πηγαίνουμε στην προσευχή, να φέρνουμε τους αδερφούς μας ενώπιον του Κυρίου με πίστη. Με πίστη. Σε άλλη μια περίπτωση, ο Ιησούς, όταν ένας άνθρωπος παραλυτικός 38 χρόνια δεν είχε κανέναν να τον βοηθήσει, ούτε καν να τον πάει μπροστά στον Ιησού όπως είχε αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο Ιησούς πήγε και στάθηκε δίπλα του. Ήταν εκεί στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, όταν κατέβαινε ο άγγελος και τάρατε τα ύδατα και όποιος έπεφτε πρώτος θεραπευόταν, πλησίασε ο Ιησούς τον παράλυτο που ήταν εκεί 38 χρόνια και του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Η πίστη του ανθρώπου εκείνου, ξέρετε ποια ήτανε? Άνθρωπο δεν έχω,
δεν έχω κανέναν. Κάθε φορά που κατεβαίνει ο άγγελος και ταράζει τα νερά, άλλος πριν από μένα έχει πέσει μέσα. Άνθρωπο δεν έχω. Μη φοβάσαι αν δεν έχεις άνθρωπο, γιατί ο Ιησούς θα έλθει δίπλα σου. Μη φοβάσαι αν δεν έχεις κανέναν, ναι. Μα δεν έχω, Κύριε, κανέναν που να έρθει να με σηκώσει εδώ που είμαι πάνω σε αυτό το κρεβάτι, να με φέρει μπροστά σου, να με θεραπεύσεις. Αν δεν έχεις κανέναν, ναι, ο Ιησούς θα έρθει δίπλα σου. Αδελφοί, αγαπητοί, ο Ιησούς δεν αφήνει κανέναν. Όταν ο άνθρωπος είναι μόνος, αυτός θα πάει να τον καλύψει στη μοναξιά του. Αλλά όταν ο άνθρωπος έχει αδέλφια και ανθρώπους που υποτίθεται ότι τον αγαπούν, τότε θα διεγείρει τις καρδιές τους να τον φέρουν στα πόδια του Ιησού. Και το αποτέλεσμα, αδελφοί, ένας παραλυτικός και αμαρτωλός από την παρουσία του Κυρίου έφυγε χωρίς αμαρτία και όρθιος. Και αυτό εξαιτίας της πίστης των ανθρώπων που τον έφεραν στα πόδια του Ιησού. Βλέπετε, αδελφοί μου, πόσο σημαντικό πράγμα είναι το να πιστεύω όταν προσεύχομαι και όταν ζητάω τη θεραπεία του ανθρώπου που ο Κύριος έκαμε πλησίον μου. Ήθε, αδέλφια μου αγαπημένα, ο Κύριος να βάλει αυτή την πίστη μέσα στην καρδιά μας. Γιατί βλέπετε, ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν ήταν μόνο για εκείνη την περίοδο που διαβάζουμε. Ο ίδιος είναι και τώρα. Ο Ιησούς είναι ο ίδιος και τώρα. Το έργο του Ιησού είναι το ίδιο και τώρα. Βλέπετε, ακόμα και στην επιστολή του Ιάκωβος, που λέει, αν ασθενεί, λέει, κάποιος μεταξύ σας, τι λέει, θυμηθείτε τι λέει, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να τον αλείψουν με έλαιο, να προσευχηθούν επάνω του και η μεταπίστεως ευχή θα σώσει τον πάσχοντα. Και συνεχίζει ο λόγος του, δεν σταματάει εκεί. Και αμαρτίες εάν έπραξε, θέλουσι συγχωρεθεί σε αυτόν. Για να σκεφτούμε, μήπως όσες φορές έρχομαι μπροστά να με αλείψουν οι πρεσβύτεροι με έλαιο και φεύγω και νομίζω ότι δεν έχω θεραπευτεί. Πόσες φορές ο Κύριος με έχει συγχωρέσει από την αμαρτία μου. Πόσες φορές ο Κύριος με έχει συγχωρέσει από την αμαρτία μου. Μα πηγαίνω τόσο καιρό, Κύριε, και προσεύχομαι και λέω στους πρεσβυτέρους να με αλείψουν. Δεν ξαναπάω. Μα δεν διαβάζεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι έργο κάνει αυτή η προσπάθεια που κάνεις να πας να σε αλείψουν οι πρεσβύτεροι με έλαιο. Τι έργο έχει, θαυμαστό. Πρώτα σου συγχωρεί αμαρτίες. Και αν είναι το θέλημα του Κυρίου να θεραπευθείς, θα σε θεραπεύσει κιόλας. Αλλά την επόμενη φορά που θα πας να ζητήσεις προσευχή στο ευχέλαιο, μην πας πρώτα απ' όλα ο Κύριος να σε θεραπεύσει. Πήγαινε στον Κύριο να σε συγχωρέσει. Αδελφοί αγαπητοί, είναι το έργο του Θεού. Ανεξιχνίαστη είναι οι βουλές του Κυρίου. Δεν μπορούμε να τον εξιχνιάσουμε, αδελφοί. Αυτή μία φορά ακούμε ότι εξολόθρευσε τον Ιώβ άνευ αιτίας και λέμε, μα αν είναι δυνατόν. Και απ' την άλλη φορά ακούμε, πάει ο παραλυτικός να τον θεραπεύσει και του συγχωρεί την αμαρτία. Μα Κύριε, τι κάνεις? Τι έργο είναι αυτό? Πώς μπορώ, Κύριε, να σε εννοήσω? Παιδί μου, δες την καρδιά μου. Δες το έργο μου. Ξέρεις για ποιο λόγο ήρθα. Ξέρεις το σκοπό του ερχομού μου. Ήτανε για να πεθάνω στο σταυρό. Είναι για να συγχωρήσω την αμαρτία σου. Είναι για να σε μεταφέρω εκ του θανάτου εις τη ζωή. Σκέψου για ποιο λόγο ήρθα. Σκέψου με τι αγάπη σε αγάπησα. Και τότε θα καταλάβεις το έργο μου και τον τρόπο της σκέψης μου, λέγει ο Θεός.
Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι το έργο του Κυρίου μας. Έτσι μας αγάπησε ο Χριστός. Το πρώτο πράγμα που συγχωρεί είναι η αμαρτία μας. Η ασθένειά μας, πολύ εύκολο αδελφοί. Πολύ εύκολο. Όσο εύκολο του ήτανε να πάρει νερό και χώμα και να πλάσει τον άνθρωπο, ευκολότερο είναι να θεραπεύσει την ασθένειά του. Ήρθε αδελφοί αγαπητοί ο Κύριος να θέσει τους λόγους αυτούς μέσα στις καρδιές μας και να δούμε με διαφορετικά μάτια των πλησίων μας. Με τα μάτια του Χριστού, με τα μάτια του Λόγου του Θεού, με τα μάτια των σπλάχνων, με τα μάτια της πίστης, για να δούμε αγαπητοί αδελφοί έργα θαυμαστά τα οποία πρόκειται να εκτελέσει ο Κύριος στη ζωή όλων μας. Ήρθε ο Κύριος ευλογών όλους μας να μας ευλογήσει, την αμαρτία μας να τη συγχωρέσει και την ασθένειά μας να τη θεραπεύσει. Αμήν.